Πρέπει να σου πω πρώτα απ' όλα ότι η συμπεράσπιση του Πρωθυπουργού πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Βαρουφάκης έχει ανάγκη ιατρού. Έχει ανάγκη ένα γιατρό. Έχει ανάγκη μιας θεραπείας. Ψυχικής βεβαίως. Δεν πιστεύω τίποτα από όσα λέει. Δεν πιστεύω ότι του έδωσε ποτέ εντολή ο Τσίπρας. Δεν πιστεύω καν ότι κάθισε πραγματικά και μελέτησε. Ούτε πιστεύω ότι είναι άξιος να μελετήσει οποιοδήποτε σοβαρό σχέδιο, πόσο μάλλον ένα σχέδιο το οποίο θα μας πήγαινε στη δραχμή. Ξέρεις πώς θα ήταν η χώρα αν πήγαμε στη δραχμή. Αν τώρα... Το ξέρουμε. Ο κόσμος ακούει τον έναν, ακούει τον άλλον, ακούει τον παράλλον. Πώς θα αξιολογήσει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Καμία, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος καλείται να πληρώσει πολλά περισσότερα από ό,τι πριν από 5 μήνες. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και αυτός είναι λογαριασμός. Και δόξα τω Θεώ πήγε ο κύριος Γκλέτσος, θα δούμε τι θα κάνουν οι εισαγγελείς. Αλλά εγώ άλλο σου λέω, ότι αυτό που τώρα μας συνέβη ήταν σχετικά μια ζημιά ελεγχόμενη, γιατί είμαστε ακόμη μέσα σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο. Σχέση με αυτό που θα συνέβαινε. Αυτό που θα συνέβαινε εάν κατορθώνανε να πάνε εκεί που είχαν κατά νου, δηλαδή σε κατάσταση δραχμής όπου θα ήμασταν μόνοι μας στον κόσμο να πλέουμε στις θάλασσες, θα ήταν μια καταστροφή ανίποτη. Ποιος το είχε όμως κατά νου? Όχι γιατί θα πάμε στη δραχμή. Αν μου επιτρέψεις, όχι γιατί θα πάμε στη δραχμή μόνον που έχει αυτό τις δικές του επιπτώσεις, αλλά γιατί θα ήταν μια πλήρης διάλυση του κράτους και της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό λοιπόν έγινε απολύτως αντιληπτό από τον Πρωθυπουργό και κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Το ερώτημα που έχω για τον κύριο Τσίπρα. Χωρίς να έχουμε απομακρυνθεί από τον γκρεμό. Αλλά λέω, εάν υπήρχε κάποιο σχέδιο, από όποιον υπήρχε, όπως καταρτιζόταν και από όποτε καταρτιζόταν, διότι είδαμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης έβαλε και άλλα στοιχεία στο δράμα σήμερα. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι έγινε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Βαρουφάκης. Για να αξιολογούμε και τους πολιτικούς μας εκπροσώπους. Ο κύριος Βαρουφάκης ζει μια περίοδο ψυχικής κόπωσης και πάσχει από έντονα φαινόμενα φαντασιώσεων.